Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το κέριο ερώτημα το οποίο ταλανίζει πολλοί κόσμο που έχει προφίλ στο Instagram, ότι τους χακάραν το προφίλ στο Instagram. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε αναλυτικά και πολλές αμέτρους και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να ανακτήσουμε τον, το προφίλ μας στο Instagram που πολλές φορές δεν είναι εφικτό αλλά εμείς πρέπει να το προσπαθήσουμε. Αρχικώς, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι πώς μας χακάρουν το προφίλ στο Instagram. Ένας από τους πιο βασικούς λόγους που μας το χακάρουν είναι ότι γνωρίζουν είτε το email μας, είτε ο κωδικός μας. Είναι εύκολο στο να τον μαντέψει κάποιος, είτε γνωρίζουν το κινητό μας. Λοιπόν, αν, λοιπόν κάποιος, αν έχουμε βάλει ως κύριο έχουμε βάλει το τηλέφωνο μας για σύνδεση και από κάτω τον κωδικό, ο χακεράς προσπαθεί με το νούμερο αυτό να κάνει ανάκτηση του κωδικού αυτού. Άρα λοιπόν αν μας έχουν κάνει για παράδειγμα, γνωρίζουν, έχουν μάθει τον κωδικό μας και τον έχουν μαντέψει σωστά, θα μας έρθει ένα μήνυμα στο Instagram μας εφόσον έχουμε βάλει και μία παραπάνω ταυτοποίηση από την οποία μας ρωτάει ότι να βάλουμε τον κωδικό αυτό στο Instagram μας, παράδειγμα το security code. Για να μπορούμε να συνδεθούμε, όμω δεν είμαστε, δεν είμαστε εμεί που το ζητήσαμε αυτό. Συνεπώ, αν κάποιο αρχάριο χρήστη ξεγελαστεί, μπορεί να βάλει τον κωδικό αυτόν, το security code, και ο hacker, επειδή έχει μαντέψει τον εύκολο κωδικό που έχουμε βάλει, να μα να μας χακάρει το λογαριασμό και να πάρει πρόσβαση. Ένα άλλο τρόπο, ο οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και μα κλέβουν του κωδικού, είναι όταν μα κάνουν μία phishing. Απόπειρα, δηλαδή μέσω email μας έρχεται ένα, ένα καλοφτιαγμένο σε πολλές περιπτώσεις email, το οποίο μας λέει ότι μας παραβιάσαν τον λογαριασμό και πρέπει να τον ανακτήσουμε και υποτίθεται αυτό το email είναι από το instagram και πρέπει να πατήσουμε ένα συγκεκριμένο link. Εφόσον πατήσουμε εκείνο το link, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώ ε, ε, με αυτόν τον τρόπο αποκτάει πρόσβαση ο χακεράς ε, είτε στον υπολογιστή μας, είτε στο προφίλ μας και μετά για να μην τον αλλοιούμε περαιτέρω Μπορεί να πάρει πρόσβαση σε πολλά πράγματα στον υπολογιστή, και από εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να πατάμε links, είτε μα έρχονται μέσω social media, είτε μέσω email, είτε μέσω κινητού, τα οποία δεν γνωρίζουμε την προέλευσή του. Σε καμία περίπτωση δεν θα πατάμε, ακόμα και να νομ... αν είναι από προφίλ φίλου, δηλαδή είναι κάποιο φίλο μα ο οποίο μα έχει στείλει ένα link. Δεν πατάμε αυτό το link αν δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό το URL προέρχεται από μια ασφαλή τοποθεσία. Θα πρέπει λοιπόν, αν δεν είστε σίγουροι, να ρωτήσετε τον αποστολέα που βρήκε αυτό το link και από πού σας το έστειλε, αν σας το έστειλε αυτός και γενικότερα να, να ρωτάτε ε, αν κάποιο URL είναι phishing κτλ. Ειδικότερα τα URLs στα οποία σας υπόσχονται χρήματα και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι phishing και απόπειρες για να σας χακάρουν λογαριασμούς. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα, πώς μπορώ να ξέρω αν μου έχουν χακάρει το λογαριασμό. Αν έχουμε λοιπόν πρόσβαση ακόμα στο Instagram ή ακόμα και αν δεν έχουμε, η πλειονότητα των περιπτώσεων, που έχουμε δει να χακάρουν λογαριασμούς, θα σας έρθει ένα email προειδοποιητικό ότι υπάρχει μία ύποπτη δραστηριότητα, θα έρθει από το instagram στο email σας. Αυτό είναι το πρώτο σημάδι το οποίο θα πρέπει να σας πονηρέψει ότι κάτι συμβαίνει με τον λογαριασμό. Συνήθως αν δεν ενεργήσετε άμεσα Είτε είστε έξω είτε είστε στο σπίτι, ε, εκεί ο hacker αλλάζει και το email και το τηλέφωνό σα, ώστε να μην μπορείτε μετά εσεί να κάνετε ανάκτηση με αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία έχετε περάσει στο λογαριασμό. Οπότε εκεί πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Ε, θα πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να είμαστε συγκεντρωμένοι, ήρεμοι, γιατί μετά το πέρα σύμφωνα με το Instagram των 14 εβδομάδων, είναι αδύνατο να επαναφέρουμε το λογαριασμό μα, να τον ανακτήσουμε δηλαδή πια. Οπότε ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουμε είναι να έρθουμε εδώ είτε από κινητό, είτε από iPhone, είτε από smartphone, είτε από τον υπολογιστή και να πατήσουμε ότι ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης. Πατάμε μία αποστολή σύνδεση στο email που έχουμε. Όπως βλέπετε επιβεβαιώστε ότι είστε όντως για εσείς για να συνδεθείτε. Παρατηρήσαμε συνήθιση δραστηριότητα. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. Βλέπετε. Ακολουθήστε τα βήματα εντός μίας ημέρας για να μπορέσουμε να παναφέρουμε την πρόσβασή σας στο λογαριασμό πριν να πανεργοποιηθεί. Και από εδώ πέρα ακολουθείτε όλα τα βήματα που σας ζητάει το Instagram για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση ξανά στο λογαριασμό. Το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε τον λογαριασμό μας να τον ανακτήσουμε με να τον απάρουμε ένα, ένα κωδικό ασφαλείας, τον λεγόμενο Security Code. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μπούμε στο κινητό μα, να πάμε στην επιλογή. Από ε, ότι ξέχασα τον κωδικό. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, θα πατήσουμε στο χρειάζεται περισσότερη βοήθεια. Αν θέλουμε να μάθουμε κάποιε επιπλέον πληροφορίε και ε, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτά που λέμε, και για να προχωρήσετε στη διαδικασία να πάρετε το security code. Εδώ θα βάλετε το email σα, το τηλέφωνο σα, το username για να προχωρήσετε στη διαδικασία. Ε, επανάκτησης. Εκεί έχουμε δύο επιλογές. Να στείλουμε τον κωδικό ασφαλείας αν δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτό το email ή τον αριθμό κινητού θα μας φέρει σε, επόμενη, σε μια επόμενη σελίδα το, το Instagram για να μπορέσουμε να επιλέξουμε μία από αυτές τις επιλογές που μας δίνει. Προσπαθώ δηλαδή ουσιαστικά να σας κάνω τον οδηγό σου πιο αναλυτικό μπορώ για να σας βοηθήσω. Βλέπετε εδώ στα δεξιά ότι ζητάμε υποστήριξη. Οι επιλογέ που έχουμε είναι: αν ξέχασα τον κωδικό πρόσβαση δεν μπορώ να τον επαναφέρω, ο κωδικό σύνδεση στάλθηκε σε έναν αριθμό κινητού ή μη διεύθυνση email στην οποία δεν έχω πρόσβαση. Ο λογαριασμό μου έχει παραβιαστεί, το οποίο μάλλον είναι αυτό το πιο σύνηθε, αλλά μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι φυσικά. Ο λογαριασμό μου απανεργοποιήθηκε, Κάποιο χρησιμοποίησε το όνομα, τι φωτογραφίε, τα στοιχεία μου για να δημιουργήσει νέο λογαριασμό. Επιλέγοντα λοιπόν ένα από όλα αυτά προχωράμε στα επόμενα βήματα τα οποία θα μας ζητήσει το instagram. Ε, όλες αυτές οι διαδικασίε είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε. Όταν θα επιλέξετε λοιπόν ο λογαριασμό μου έχει παραβιαστεί στις επιλογές που σας έδειξα στα δεξιά, θα σας, φάλε, θα σας στείλει σε μία νέα φόρμα να συμπληρώσετε κάποια στοιχεία. Από εκεί πέρα, μετά από ένα διάστημα θα σας ενημερώσει το instagram ότι πρέπει να ζητήσει ταυτότητα να ταυτοποιήσει ότι όντω είστε εσεί. Μπορεί να συζητήσει κάποια self-φωτογραφία, να συζητήσει κάποια στοιχεία για να ταυτοποιήσει ότι ο λογαριασμό όντω σα ανήκει. Θα ακολουθήσετε τα βήματα αυτά άμεσα με το που σα έρθει αυτή η ειδοποίηση για να περιμένετε να σα πει το Instagram τα περαιτέρω βήματα. Αυτά είναι ουσιαστικά τα περισσότερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε κυρίω για να ανακτήσετε τον λογαριασμό σα στο Instagram αν σα τον έχουν παραβιάσει ή έχετε χάσει η πρόσβαση. προσβαση εκεί και πέρα. Ε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε για να μην χάσουμε την πρόσβασή μας στο instagram είναι πανίσχυρο κωδικό στο instagram περίπλοκο τον οποίο τον έχουμε αποθηκευμένο σε ασφαλές σημείο για να μπορούμε να τον έχουμε να πάσα στιγμή και θα τον αλλάζουμε κάθε 2 με 3 μήνες. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά αν έχουμε προφίλ τα οποία είναι χτισμένα, έχουμε, είναι εταιρικά και γενικότερα οποιοδήποτε προφίλ και να είναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάμε είναι να έχουμε την ασφάλεια σε υψηλό επίπεδο. Ένα από τα άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε την ταυτότητα, δύο παραγόντων οπωσδήποτε ώστε να ανεβάσουμε επίπεδο την ασφάλεια του λογαριασμού. Το πρώτο πράγμα ουσιαστικά που θα κάνουμε μετά τον κωδικό είναι αυτό. Και από εκεί πέρα προσπαθούμε να αποφύγουμε να μην πατάμε links τα οποία δεν γνωρίζουμε τι είναι και γενικότερα αν δούμε κάτι ύποπτο, αν δεν γνωρίζουμε να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό για να μπορεί να μα βοηθήσει, να μα κατευθύνει, ειδικότερα αν μιλάμε για εταιρικού λογαριασμού και μέσα υπάρχουν κάρτε και τραπέζι και διαφημιστικοί λογαριασμοί. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Είμαι ο Γιώργο από το seomarketer.gr ε, αφήστε ένα σχόλιο αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Να είσαι όλοι καλά, μην είσαι συντονισμένοι για του επόμενου οδηγού.